Κρέσπη, βουλευτής, πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η οποία τελικά μένει εκτός ψηφοδελτίων των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Γιατί η δικαστική αντιπρόσωπος δεν κατάφερε να καταθέσει τα έγγραφα για την υποψηφιότητά της. Καλή σας ημέρα, κυρία Ξουλίδου. Καλημέρα σας. Τι να ευχηθούμε τώρα, δεν ξέρω. Είναι λίγο αμήχανη αυτή η στιγμή. Δεν πειράζει, συμβαίνουν λάθη, ανθρώπινα λάθη. Δεν κατηγορώ κανέναν αυτή τη στιγμή, ούτε μπορώ να ψάξω να βρω ποιος φταίει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή προέχει ο αγώνας για τις εκλογές. Είμαι παρούσα στον εκλογικό αγώνα. Θα δώσω τη μάχη μαζί με τον πρόεδρο τον Πάνο τον Καμένο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και αλλά σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη. Να ενισχύσουμε όπου μπορούμε τα ψηφοδέλτια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με τη φυσική μας παρουσία. Υπάρχει. Ήταν καθαρό λάθος, δηλαδή δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Όχι, καμία σκοπιμότητα. Καμία σκοπιμότητα, επειδή γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά. Δεν υπάρχει εμπλοκή ούτε από το κόμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Έγινε κάποιο λάθος. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ψάξω να βρω τι φταίει, ούτε να κατηγορήσω ανθρώπους. Πάντως ο πρόεδρός σας, ο κύριος Καμένος, είπε ότι θα αποζημιωθείτε, βάλτε την έκφραση στα εντός εισαγωγικών, αν μπουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή, τότε θα σας αναθέσει μια κυβερνητική θέση. Έτσι, για... Αν μπουν στη Βουλή και αν γίνουν πάλι κυβέρνηση. Ναι, σύμφωνα. Γιατί θέλει πολλά αν. Είμαστε σίγουροι για το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω με τον κόσμο, δεν έχω σταματήσει την επικοινωνία μου με τον κόσμο. Είμαι παρούσα σε όλες τις φάσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη και ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος έχει εκτιμήσει το έργο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ξέρω πολύ καλά πως βλέποντας τη σταθερότητά μας και την ενίσχυση που δώσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση μας, έχει εκτιμηθεί ιδεώντας, θα έλεγα, και μάλιστα από πολύ κόσμο, καινούριο κόσμο, καινούριους δηλαδή νέους ψηφοφόρους. Είμαι βέβαιο ότι θα πάμε πολύ καλά, ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες όχι απλώς θα είναι μέσα στην επόμενη Βουλή, αλλά θα είναι και ένας ισχυρός παράγοντας ρυθμιστικός στην επόμενη συγκυβέρνηση. Ξέρετε, κυρία Ξουλίδου, μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι βλέπουμε να επιβεβαιώνονται σενάρια. Δηλαδή, δεν ανεχόμασταν παρεμβάσεις στο εσωτερικό της χώρας από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγανε «Δεν μας αρέσει η συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες, να τους βγάλετε εκτός και να φέρετε το ποτάμι κτλ.» Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις αυτό αποτυπώνεται. Δηλαδή, σαν στον απόϊχο εκείνων των δηλώσεων Σόιμπλε και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου, ότι μένουν εκτός οι ανεξάρτητοι Έλληνες βάσει των δημοσκοπήσεων, λέμε πάντα, και μπαίνει ας πούμε η Ένωση Κεντρών, που δεν θα το περίμενε κανείς. Θα μου επιτρέψετε έτσι μια κριτική που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Βλέποντας ακριβώς ότι κάποια συστημικά μέσα προμοτάρουν, θα έλεγα, την Ένωση Κεντρών. Ένα κόμμα το οποίο υπάρχει βέβαια ως κόμμα αρκετά χρόνια, αλλά δεν έδειξε στην πορεία του να μπορεί να έχει δυναμική. Θα έλεγα ότι είναι ο καλός αντικαταστάτης του κυρίου Τζίμερου, όπως ήταν προηγουμένως το κόμμα του Τζίμερου, αρκετά προβεβλημένο στα μέσα. Τώρα βλέπω τον Λεβέντη να τον προβάλλουν, θέλοντας ίσως να υποκλέψουν ψήφους από άλλα κόμματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όσοι έχουμε επιδείξει και κοινοβουλευτικό έργο αλλά και μια σοβαρότητα στη στάση που έπρεπε να κρατήσουμε ως Έλληνες πολιτικοί, θα εκτιμηθεί από τους πολίτες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκινήσαμε το 12 ως αντιμνημονιακοί, παραμένουμε αντιμνημονιακοί, έστω και αν ψηφίσαμε αυτή τη συμφωνία, θεωρώντας πάντα ότι το μέγιστο και το ύψος του καθήκον που έχει ένας πολιτικός είναι να κρατήσει τη χώρα του ζωντανή. Ναι, το κάναμε. Είπατε για τα μέσα και το πώς επηρεάζουν, αλλά βέβαια και η στροφή αυτή, γιατί λέτε παραμένετε αντιμνημονιακοί, ψηφίσατε όμως τη συμφωνία, έχει επηρεάσει τον κόσμο ο οποίος σας ακολούθησε, τους ανεξάρτητους Έλληνες που εξέφρασαν καθαρά αυτό το αντιμνημονιακό μέτωπο. Τώρα όμως έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ουσιαστικά στην άλλη πλευρά. Ενώ επίσης έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό και με το ΣΥΡΙΖΑ, με την συγκυβέρνηση του προηγούμενου 7μηνου. Δεν θεωρείτε ότι αυτά ενδεχομένως να είναι και αιτίες οι οποίες οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Κύριε Πεκλάρη, ο κόσμος πρέπει να συγκρίνει τη συγκυβέρνηση την προηγούμενη με την συγκυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων του 7μηνου. Αυτή τη στιγμή μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι
οι μόνοι που δώσανε μία μάχη και που διαπραγματευτήκαμε έντιμα και για το συμφέρον της Ελλάδος ήμασταν εμείς. Δεν θεωρώ ότι οι προηγούμενοι διαπραγματεύτηκαν, οι άλλοι που γράφαν ό,τι τους στέλνανε, ουσιαστικά χωρίς διαπραγμάτευση. Ακόμα και η στάση της αντιπολίτευσης, μείζουν ως αντιπολίτευσης, αλλά και της εξωματικής, όταν ο Τσίπρας ήταν στο εξωτερικό και διαπραγματεύονταν, ήταν απ' έξω από τις πόρτες του Γιούνκερ και του Σόιμπλε και λέγανε φέρτε ό,τι να είναι το να το ψηφίσουμε. Δηλαδή αυτή η στάση, νομίζω ο κόσμος την είδε και το κατάλαβε. Δεν βοηθήσαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό όσο θα έπρεπε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, κρατώντας την Ελλάδα εντός Ευρώπης και εντός Ευρωπαϊκής ζώνης, θεωρώντας ότι παλεύεις κάτι από μέσα, μένοντας ζωντανός, θα μπορέσουμε στο βάθος της τριετίας πραγματικά να κάνουμε έναν απολογισμό και αξιολόγηση του έργου της κυβέρνησης που θα έρθει, εάν πετύχει τους στόχους της. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο διακύβευμα αυτών των εκλογών. Σημασία έχει λοιπόν ποιος θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Σίγουρα υπάρχει μια συμφωνία βάσει της οποίας θα προχωρήσουμε, αλλά θα έρθουν πάρα πολλά εκατομμύρια που θα πρέπει να πέσουν στην πραγματική οικονομία και όχι να πάνε σε 5-10 κολλητών. Εδώ λοιπόν είναι και το θέμα ποιος θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, πώς θα δώσουμε ανάσα και πνοή στην οικονομία, πώς θα χτυπήσουμε την ανεργία και το βασικότερο, ποιος θα χτυπήσει τη διαφθορά. Οι άνθρωποι, οι πολιτικοί που πέρασαν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες δεν είναι άνθρωποι που συνεργάστηκαν ή είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα ή είναι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν πολιτικό και δημόσιο χρήμα. Αυτό λοιπόν θα κρυφεί και νομίζω ο κόσμος κατάλαβε ποιος μπορεί πραγματικά να το παλέψει και να τους βγάλει πραγματικά παλικαρίσια από τα διέξοδο. Εσείς, κυρία Ξουλίδου, προφανώς και αυτό ισχύει, κάνατε την υπέρβαση και στηρίξατε το ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι και προχθές ο Πάνος Καμένος βγήκε και είπε ότι δεν μπορώ να τον προδώσω αυτόν τον άνθρωπο, εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Μήπως υπάρχει ενδόμηχα ένας φόβος από την πλευρά σας ότι στο ενδεχόμενο που μπείτε στη Βουλή θα κάνει άλλες συμμαχίες ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα σας βρίσκουν σύμφωνους και, για να το πω έτσι λαϊκά, θα σας αδειάσει? Υπάρχει ένας τέτοιος φόβος? Γιατί βλέπουμε ότι πολλά γίνονται το τελευταίο διάστημα. Εγώ, γνωρίζοντας και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ ότι είναι έντιμος και πατριώτης, τηρεί το λόγο του και όταν μιλάει για εντιμότητα σε ένα πολιτικό χώρο όπως είναι η Ανεξάρτητη Έλληνες, το πιστεύει. Είμαι βέβαιη ότι θα τηρήσει την συμφωνία και τα λόγια που λέει δεν είναι στον αέρα. Θεωρώ ότι πραγματικά θα είμαστε οι εταίροι στην επόμενη συγκυβέρνηση. Δεν θα μας ρίξει όπως είπατε, δεν θα μας αδειάσει. Είναι και θέμα, αν θέλετε, αξιοπιστίας ενός πολιτικού που θέλει να έχει μέλλον. Σας είδαμε και στην ομιλία του στο Βελίδιο και το χαιρετισμό το θερμό που είχατε με τον κύριο Τσίπρα και εσείς. Ακριβώς. Στηρίζω λοιπόν αυτή την προσπάθεια του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός και όπως είπε και ο ίδιος, όχι μόνο τετραετίας αλλά μπορεί και οχταετίας. Στηρίζω αυτή την εθνική προσπάθεια βάζοντας κατά μέρους ιδεολογικές διαφορές και ταμπέλες αριστερή και δεξί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική διαφορά. Πώς, λιγάκι με το σπασμένο αριστερό χέρι υπάρχει? Εντάξει, έτσι. Νομίζω και ο ίδιος πες χιουμοριστικά το σχολίασε ότι ήταν εύστοχο και ενδεχομένως αυτή η στροφή που γίνεται πιο προς το κέντρο, θα έλεγα, και από το ΣΥΡΙΖΑ μας φέρνει πιο κοντά. Ναι, βέβαια, βλέπουμε ότι έχετε επιτυχημένα τηλεοπτικά μηνύματα και το προηγούμενο με το τρενάκι και τώρα αυτό συζητιούνται πολύ και σε βαθμό που από ό,τι καταλαβαίνω αρχίζουν να αντιγράφουν το στυλ αυτό και άλλοι. Δεν ξέρω, δεν το παρακολουθούν. Καλό επιτελείο. Ένα από του κ. Λαφαζάνη θα είναι σε ανάλογο ύφος που ζητάει το ταξιτζή να το πάει στο νομισματοκοπείο. Οπότε μπαίνουμε σε τέτοια λογική. Ναι, η επικοινωνία σήμερα κατέχει μεγάλο κομμάτι τη δημοσιότητα και νομίζω ότι και ο κόσμος παίρνει τα μηνύματα. Και αυτό μεταφράζεται σε μία άλλου είδους λογική. Είμαι βέβαια πάντως ότι και ο Αλέξης ο Τσίπρας αλλά και ο Πάνος ο Καμένος, ό,τι είπαν στον κόσμο είναι αλήθεια, δεν κρύφτηκαν ούτε μια στιγμή και στις συνεντεύξεις τους είπαν μόνο αλήθειες. Έτσι λοιπόν ο κόσμος πρέπει να κρίνει εάν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να τους κυβερνήσουν είναι αληθινοί, είναι ειλικρινείς, παραδέχονται και τα λάθη τους και πάμε πραγματικά να διορθώσουμε και να πάρουμε μαθήματα από τα λάθη. Γίνανε λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση να το πούμε, να το διαψεύσουμε, γίνανε λάθη στο εφτάμινο. Αυτή τη στιγμή όμως προέχει να παλέψουμε, να είμαστε ζωντανοί, να μπορέσουμε πραγματικά να διαχειριστούμε πράγματα που θα είναι πολύ δύσκολα για την Ελλάδα. Σαφώς. Δεν λέει κανείς ότι θα είναι κάτι εύκολο αυτό που έρχεται. Πάντως, κυρία Ξουλίδου, βλέπω εδώ στο Twitter, στα κοινωνικά δίκτυα, δεν είναι όλοι στεναχωρημένοι που δεν θα είστε υποψήφια. Κάποιοι παλιοί συναδελφοί σας βλέπω. Δεν πειράζει. Για την κυρία Ραχίλ Μακρύλαιο.
τους αφήνουν στην κρίση του λαού. Υπάρχει χειδεολογία και υπάρχει και έτσι σκοπιμότητα κάποιοι να θέλουν να χτυπήσουν σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε απάντηση. Όταν παίρνεις το επίπεδο να απαντάς σε τέτοιες σχόλια, παίρνεις και εσύ ο ίδιος. Ο κόσμος γνωρίζει, ειδικά οι άνθρωποι που με έχουν γνωρίσει εδώ και 3,5 χρόνια έχουν εκτιμήσει το έργο μου. Σας πληροφορώ ότι έχω μηνύματα και τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, μόλις πριν με επικοινώνησα με Γερμανία. Πραγματικά εκπλήσονται που θα είμαι εκτός ψηφοδελτίων. Αλλά οι περισσότεροι, ειδικά του χώρου που ήμουν και υπεύθυνη τομέα, του τομέα παιδείας, θέλουν και περιμένουν πραγματικά να αξιοποιηθώ στο μέλλον, ειδικά στον χώρο της παιδείας. Να είστε καλά, κύριε Ξυλίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.